Αυτά που θα ακολουθήσουν. Ελπίζουμε να σας χαρίσουμε μια ξεχωριστή βραδιά. Σκέψεις, μουσική, τραγούδια, ποίηση και οπτικοακουστικά μέσα που δουλεύτηκαν με κόπο και μεράκι, μιας και ο χρόνος λόγω των Πανελληνίων ήταν πραγματικά ελάχιστος. Μια μικρή γεύση από πνεύμα και τέχνη. Η Βαρβάρα Τιμάκη, η Μαρτίνα Δημητρέλη και η Λιδία Ζούζουλα θα μας παρουσιάσουν ποιητικά. Λυπήθαμε στον κόσμο αυτό αχρωμάτιστοι καμβάδες. Λευκή, αγνή, καθάρι, καμιά εικόνα, καμιά ιστορία γραμμένη πάνω μας. Και περιμέναμε, και φιλοδοξούσαμε, και ονειρευόμασταν να γίνουμε έργα τέχνης σπουδαία. Τις πρώτες πινελιές πάνω μας τις έβαλες εσύ, μαμά,
Μπαμπά, η φροντίδα σου πράσινη, το χάδι σου ροζ, το γέλιο κόκκινο, το δάκρυ θαλασσί. Έγιναν πάνω μας γραμμές και μοτίβα παντοτινά και μορφές και σχήματα αόριστα. Τις πρώτες γραμμές χάραξες εσύ, δάσκαλε. Με μολύβι και με χάρακα, με βιβλίο και τετράδιο, με γνώση, με συμβουλή. Και έγιναν οι μορφές πιο καθαρές, τα σχήματα ευθυάκριτα. Τα πρόσωπα πήραν την όψη την αληθινή. Τις πρώτες ιστορίες ζωγράφισες εσύ, φίλε, αδερφέ μου. Παιχνίδια και τραγούδια, γέλια και άγχη, αγάπες και πόνους. Μας καλείς να τις ανακαλύψουμε. Και ξέρουμε όλοι πως η ανακάλυψη αυτή είναι το ταξίδι που μόλις τώρα ξεκινάει. Οι θρίαμβοι και οι επιτυχίες σου δεν είναι δικές μου, όμως ειλικρινά απολαμβάνω να σε βλέπω ευτυχισμένο. Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι, ούτε ποιος πρέπει να γίνεις. Μόνο μπορώ να σ' αγαπώ όπως είσαι και να είμαι φίλος σου. Αυτές τις μέρες σκεφτόμουν τους φίλους, τις φίλες. Δεν ήσουν πάνω ή κάτω ή στη μέση. Δεν ήσουν πρώτος ούτε τελευταίος στη λίστα. Δεν ήσουν το νούμερο ένα ούτε το τελευταίο. Να κοιμάσαι ευτυχισμένος. Να εκπέμπεις αγάπη. Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Η σημερινή μέρα ολοκληρώνει ένα κύκλο ζωής που κράτησε 14 ολόκληρα χρόνια. Χρόνια γεμάτα χαρά, αλεμελιά, συντροφικότητα, δημιουργία. Ταυτόχρονα όμως σηματοδοτεί την αυγή μιας νέας εποχής, μιας νέας πορείας. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω στο πρόσωπο της Διευθύντριας της κυρίας Καρυτινού όλους τους καθηγητές που με σοφία και εξαιρετική υπομονή οδήγησαν τα παιδιά μας στον δρόμο της γνώσης και της επιτυχίας. Συμπαραστάτες τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και επιστρατεύοντας το διδακτικό τους ταλέντο, προσπάθησαν να ανιχνεύσουν τις δυνατότητες αλλά και τις δεξιότητες του κάθε μαθητή να ξεκλειδώσουν την ψυχή τους και να βγάλουν τους κρυμμένους θησαυρούς. Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους καθηγητές και τους μαθητές είναι οι γονείς, που με προθυμία και ειλικρινή συνεργασία, χωρίς να λυπηθούν κόπους, χρήματα και θυσίες, συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Αποχαιρετούμε και λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που μας υποδέχτηκαν μαζί με τους καθηγητές μας στο νέο μας περιβάλλον, στο 4ο Λύκειο, με τα καλύτερα αισθήματα και με άψογη συμπεριφορά. Γίναμε όλοι μια παρέα στις εκδρομές, στις πλάκες, στις αθλητικές δραστηριότητες. Μοιραστήκαμε μαζί τους αγωνίες και ήμασταν μαζί στις διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις για ζωτικά θέματα της πόλης μας. Να έχεις έναν μακρύ σου δρόμο.
νυχτερινά πρωιά να είναι. Που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά, θα μπαίνει ελιμένος πρωτοειδωμένος. Να σταματήσεις σε πορεία φοινικικά και τις καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις. Σε τέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινος, κυδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου. Παντού μάθαν πράγματα τους καθηγητές μας, θα μας μείνουν πράγματα, αναμνήσεις και αυτό μας κάνουν πιο δυνατούς οι δυσκολίες μας και όλα αυτά που μαθαίνουμε σύμφωνα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Πολλά πράγματα μάθαμε, θα μάθουμε ακόμα περισσότερα όταν θα βγούμε στην κοινωνία, καθώς αυτά που έχουμε μάθει και από τους καθηγητές μας και όσα μας έχουν πει. Ως πρόεδρος του 15 Νοεμβρίου, σπέδω να χαιρετήσω την εκδήλωση της αποφύτησης με συναισθήματα ανάμεικτα. Χαράς για τη λήξη των εγκύκλειων σπουδών, αναμονής και αγωνίας για το άγνωστο που έρχεται, μα και λύπης για το τέλος μιας τόσο όμορφης διαδρομής 6 ετών. Δεν ξέρω αν στο σχολείο σας τα μάθαμε όλα. Όμως δεν παραλείψαμε να σας μιλήσουμε για αξιοπρέπεια, για σεβασμό σε πανανθρώπινες αξίες, για ποιότητα. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, που δεν είναι άλλη από το να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τη γνώση, αλλά παράλληλα με όλες τις παιδευτικές διαδικασίες, να τη μετουσιώσετε σε καλλιέργεια, ήθος, συμπεριφορά, ολοκληρωμένη και πραγματική παιδεία. Κορίτσια, κορίτσια, ελάτε! Η Φουφό έχει μια περίφημη ιδέα. Τι! Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος γυμνάζεται κανονικά να μην έχει ωραίο σώμα. Ολοζώντανο παράδειγμα, μπροστά σας. Σκασμός ανάγωγες! Προσοχή! Διάβασε μας σε παρακαλώ το αρχαίο κείμενο, στίχο προς στίχο.